Σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε εδώ και λίγο καιρό στη χώρα, καθώς ακόμη και αν όπως όλα δείχνουν δεν θα έχουμε εκλογές το Μάιο, στα επιτελεία των κομμάτων υπάρχει κινητικότητα, ώστε να είναι όλοι έτοιμοι για τις εκλογές, όποτε τελικά και αν έρθουν αυτές. Το μόνο βέβαιο μέχρι στιγμής είναι ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι συνεργασίας, καθώς θα αποτελείται από τουλάχιστον δύο κόμματα. Αυτό ομολόγησε άλλωστε ακόμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από το δίλημα αυτοδυναμία ή χάος έκανε στροφή και πλέον ρίχνει σωσίβιο και σε άλλα κόμματα και κυρίως στο Κινάλ. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της MRB, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 28,6% έναντι 21,2% του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τρίτο κόμμα αναδεικνύεται το Κινάλ με ποσοστό 13,4%. Στα υπόλοιπα κόμματα το ΚΚΕ συγκεντρώνει 4,5%, η Ελληνική Λύση 4,9%, το ΜΕΡΑ25 3,1%, οι Έλληνες για την Πατρίδα στο 2,1% ενώ στο 18,1% βρίσκεται το ποσοστό της αδιευκρίνηστης ψήφου. Να σημειώσουμε εκ νέου ότι τα πραγματικά ποσοστά των κομμάτων διαφέρουν, καθώς η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται κοντά στο 25%, ενώ και τα μικρότερα κόμματα δείχνουν να έχουν λίγο μεγαλύτερα ποσοστά. Παρ' όλα αυτά, οι υπολογισμοί με αυτά τα ποσοστά είναι ΣΥΡΙΖΑ, Κινάλ, ΜΕΡΑ25 και ΚΚΕ μπορούν να συνεργαστούν να δημιουργήσουν κυβέρνηση. Δεύτερο σενάριο είναι αν τα ποσοστά που δείχνει η MRB να είναι αληθινά, τότε οριακά ίσως να μπορέσουν να δημιουργήσουν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Κινάλ. Και το τρίτο είναι να βρεθεί και ένας τρίτος. Οπότε η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ξεκάθαρο πρόβλημα, καθώς εάν τελικά πέσει κάτω από το 27%, κάτι που φαίνεται βέβαιο, θα πρέπει να βρεθεί και τρίτο κόμμα για να συγκυβερνήσει μαζί της.